Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Απόψε είναι μια ξεχωριστή βραδιά για μένα και πιστεύω για όλους εσάς που μας ακούτε και μας εμπιστεύεστε. Και αυτό γιατί απόψε φιλοξενώ ένα καλό φίλο από τη Θεσσαλονίκη, ένα σκεπτόμενο άτομο που με τα έργα του τάραξε τη λύθη και τον εφησυχασμό της ελληνικής κοινωνίας, απόρρια το επίπλαστο ευδαιμονισμού που δήθεν χαρακτηρίζει ομάδες πληθυσμού της χώρας μας. Και διεθνής όμως ήταν η προσοχή προς τα γραφόμενα του απαψινού καλεσμένου μου, δείγμα του ότι όταν ο σπόρος πέσει, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει σε ποιο ίσως απίθανο σημείο θα καρπίσει. Επειδή λοιπόν η σημερινή εκπομπή θα έχει χαρακτήρα κυρίως αναζήτησης, σκεπτικισμού, ορθολογισμού, θα την ονομάσω αντί σκόρπια φύλλα μουσικά σε σκόρπια φύλλα σκεπτικιστικά. Βεβαίως, δεν θα λείψουν και οι απαραίτητες μουσικές παρουσιάσεις, αλλά με κάπως πιο ελεύθερη θεματολογία και με διάθεση ανατρεπτική, θα έλεγα. Μην ξεχνάτε άλλωστε πως η μουσική είναι δημιούργημα αναζήτησης και εσωτερικής έκφρασης και πως ο άνθρωπος μέσω της δικής του αγωνίας για έβρεση του κατάλληλου βάλσαμο της ψυχής του τη δημιούργησε και την έκανε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του. Αγαπητοί ακροατές, είναι μαζί μου ο συγγραφέας Μιχάλης Καλόπουλος, εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσμου Σκεπτικιστών Ελλάδος, μέλος του Συνδέσμου Ιστορικών Συγγραφέων Ελλάδος και μέλος του Συνδέσμου των Αμερικανών Ιστορικών. Κύριε Καλόπουλε, καλώς ήρθατε στην απόψινή εκπομπή. Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στο ωραίο και ιστορικότατο Μεσολόγγι. Είστε ένα από τα πλέον συζητημένα πρόσωπα των ημερών μας, αφού μέσω κυρίως των τηλεοπτικών σας εμφανίσεων κάνατε πολύ κόσμο να ξανασκεφτεί δόγματα και διδάγματα χιλιετηρίδων, να σκύψει στη λογική προσέγγιση τους και ίσως να αναθεωρήσει και πολλά από αυτά τα θέσφατα. Αναφέρομαι κυρίως, όπως καταλαβαίνετε, στις απόψεις σας που φιλοξενήθηκαν δεόντως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γύρω από την υπόθεση του Αγίου Φωτός, ένα θέμα που όχι μόνο καίει, αλλά τσουρουφλίζει, θα έλεγα, το οικοδόμημα της χριστιανικής θρησκείας. Ένα δε αυθόρμητο ερώτημα που ανεβαίνει σχεδόν σε όλα τα χείλη όσων σας άκουσαν. Ανθρώπων που ενδεχομένως πρωτίστως ακτινογραφούν κάποιον να διαγνώσουν γιατί τα λέει, αδιαφορώντας για το περιεχόμενο αυτόν που λέει και αν έχει δίκιο ή ευρίσκεται σε λάθος δρόμο, βεβαίως κατά την άποψή τους πάντα. Γιατί λοιπόν αυτή η λεπτομερής ενασχόληση με τη θρησκεία και δει την χριστιανική? Κοιτάξτε, ο ενεργός πολίτης και ο σκεπτόμενος άνθρωπος ασχολείται με το περιβάλλον του εξεταστικά. Δεν έκανα τίποτα πέρα από αυτό. Βέβαια, οι αφορμές θα έλεγα μάλλον συμπτωματικές ήταν, γιατί ο πολιτισμός μας δεν φιλοξενεί ευχάριστα ούτε το σκεπτικισμό ούτε την αμφισβήτηση. Ξεκίνησα αρχικά να γράψω ένα βιβλίο Ελληνική Εβραϊκή Μυθολογία. Και η έρευνα αυτή σκόνταψε σε κάποια ευρήματα. Και ήταν η πύλη εισόδου στα μυστήρια των βιβλικών αναφορών. Και φυσικά κάποια ερμηνεία έπρεπε να δοθεί για τα δυσερμήνευτα αυτά χωρία και κυρίως η αφορμή της αφύπνισής μου είναι ο δημιουργός, ο γεννήτωρ των τριών μεγάλων θρησκειών, Εβραϊσμού, Μουσουλμανισμού, Ιουδαϊσμού, Μουσουλμανισμού και Χριστιανισμού, ο Αβραάμ. Η συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου, αν θα μπούμε στην ανάλυση του, είναι εξόφθαλμα περίεργη και χρήζει κάποιες ερμηνείες. Μέχρι τότε δεν είχα διαβάσει καμία ερμηνεία για τη συμπεριφορά του Αβραάμ που πραγματικά γεννά ερωτηματικά. Αυτή ήταν και η πύλη εισόδου από την οποία ξεκίνησε η έρευνα αυτή και έχει να απαριθμίσει 6 βιβλία στο σύνολό του. Ειδική δε προσπάθεια κατέβαλα στην απομυθοποίηση των θαυμάτων της βίβλου με τα όσα διέγνωσα στην πορεία. 3 βιβλία για την Παλαιά Διαθήκη και ένα βιβλίο για την Καινή Διαθήκη, ένα βιβλίο για το Άγιο Φως και ένα μυθιστόρημα που όπου μυθιστορηματοποιώ πλέον την ζωή του Αβραάμ, που πρόκειται πράγματι περί ενός εξαιρετικά ενδιαφέροντος χαρακτήρος. Είτε είναι φανταστικός, είτε είναι ιστορική προσωπικότητα. Ναι, ναι. Βεβαίως, όπως είπαμε, γίνεται περισσότερο γνωστός από την υπόθεση του Αγίου Φωτός. Του Αγίου Φωτός. Και βεβαίως, για το οποίο έγινε πολύ θόρυβος. Καθώς έγραφα το τρίτο βιβλίο μου, για να μπούμε περίπου να σκιαγραφίσουμε τον τρόπο με τον οποίο παρεμβάλλεται το βιβλίο αυτό στην συνολική μου έρευνα, η οποία κράτησε σημειωτέων 15 περίπου χρόνια. Όταν έγραφα το τρίτο βιβλίο, Αβραάμ ο Μάγος, μια σοβαρή έρευνα, και θα πω γιατί την ονομάζω σοβαρή έρευνα, το αρχείο που χρησιμοποιώ είναι εκτεταμένο και έχουμε
πλέον πρόσβαση σε, στην ελληνική γραμματεία, η οποία οργανώθηκε από ένα πανεπιστήμιο. Είναι το λεγόμενο Treasure Lingua Greca, TLG, του Irvine. Και αυτό έφτασε στα χέρια μου όταν έγραφα το τρίτο βιβλίο. Εξεπλάγιν, χτύπησα τη λέξη Αβραάμ, γέμισε η οθόνη και όπως καταλαβαίνεις δεν είχα πλέον μόνο την τυπική βιβλιογραφία στα χέρια μου, αλλά είχα ολόκληρη την πατρολογία και οποιαδήποτε αναφορά της εκτεταμένης αυτής της βιβλιογραφίας, η οποία ξεκίνησε να σκιαγραφεί τον Αβραάμ με τελείως διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό έγραφα το βιβλίο Αβραάμ ο Μάγος. Πριν το τελειώσω, ένας φίλος μου λέει ότι ανακάλυψε παραπεταμένο στοιχείο Νασιώτης, αναγνώστης και φίλος. Παραπεταμένο, ένα άγνωστο βιβλίο του Κοραή, του Αδαμάντιου Κοραή, του Ελευθερωτή, του δασκάλου του Γιάννου. Μεγάλο δασκάλου του Γένους. Έτσι. Λοιπόν, που αναφέρεται κατά του Αγίου Φωτός. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Αν υπάρχει τέτοιο βιβλίο, πρέπει να δημοσιευτεί. Και αποφάσισα να το δημοσιεύσω. Καθώς πήρα το βιβλίο στα χέρια μου και είδα ότι με ιστορικά πλέον ντοκουμέντα ο Κοραής αμφισβητεί την ιερότητα, δηλαδή την αυθεντικότητα ως θαύμα του Αγίου Φωτός, κατάλαβα ότι έχω ένα πάρα πολύ σημαντικό έγγραφο, γιατί ο Κοραής παρέμεινε χριστιανός μέχρι το τέλος της ζωής του. Ναι. Βεβαίως, και ήταν κατά της δυσιδαιμονίας, κατά της υπερβολής δηλαδή. Δυσιδαιμονία να αποδίδουμε τα πάντα στο θείο. Κάθε φαντασίωσή μας να την αποδίδουμε στο θείο. Αυτό είναι δυσιδαιμονία. Γιατί λέει ο Πλούταρχος ότι ο δυσιδαίμων περιπαντός των θεών αιτιάται. Δηλαδή τα πάντα τα αποδίδουμε στο Θεό. Αυτό είναι μια υπέρβαση, υπερβολή, η οποία καταντά πλέον δυσιδαιμονία. Όταν είχα αυτό το βιβλίο στα χέρια μου και αποφάσισα να το δημοσιεύσω, προέκυψε αυτόματα η ερώτηση πώς το συγκεκριμένο θαύμα, το οποίο έχει αφήσει η ιστορία τουλάχιστον 10 αιώνων, δηλαδή τα αυταναφλεγόμενα κεριά εκτός Κουβουκλίου, πώς ανάβουν. Καλό είναι να πεις ότι δεν είναι, γιατί ο Κοραής, ας σημειώσουμε τις εκφράσεις του, είναι κάθετος και λέει σβήστε τα ψευδοκατέβατα αυτά φώτα. Όνιδος και έσχος στρατηγούμενο από θρασίτατους θαυματοπλάστες. Αξιοθρήνητους και πλανεμένους αποκαλεί τους κατέτος τρέχοντες προσκυνητές του θαύματος. Και έχει πολλούς τέτοιους χαρακτηρισμούς που δείχνουν ότι είναι κάθετος και ντρέπεται. Παρόλο ότι παραμένει χριστιανός, μιας εκλογικευμένης χριστιανοσύνης φυσικά για τον Κοραή, ντρέπεται ότι καταστρατηγούν την πίστη των ανθρώπων εκεί, παρουσιάζοντας ένα ψεύτικο θαύμα. Όμως ο Κοραής το αμφισβητεί με ιστορικά δεδομένα. Δηλαδή, λέει ότι τον ένατο περίπου αιώνα ήταν στα χέρια, αν θυμάμαι καλά, τον 7ο αιώνα, διορθώνω, ήταν στα χέρια ενός μοναστηριού καλογριών της Καθολικής Εκκλησίας. Πρωτοεμφανίζεται ιστορικά το φως σε άλλη πίστη. Καλά, 7ο αιώνα. Έχεις δίκιο, διορθώνω, πρέπει να ήταν τον ένα. Και, και ένα, ουσιαστικά καθολική και χριστιανική ήταν ένα, πριν το οριστικό σχίσμα. 1054 έγινε το σχίσμα. Αυτά αναφέρει. Καλογριών σε καθολικό μοναστήρι. Κάπου στη Γαλλία. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει το σχίσμα να ήταν στην αρχή του. Ναι, αρχές του 10ου αιώνα, 1054 έγινε το σχίσμα. Αλλά όχι, προϋπήρξε βέβαια. Ξεκινούσε από τον Φώτιο από τον 8ο αιώνα. Βέβαια, έγινε. Ναι. Λοιπόν, προφανώς λοιπόν αναφέρεται στον 9ο αιώνα. Ναι. Μετά το παίρνουν οι Σαρακινοί, καθώς κατεβαίνουν οι Σταυροφόροι, το φέρνουν στην Ιερουσαλήμ, αρχίζει να ψιλολειτουργείται και περίπου το 10ο-11ο αιώνα πλέον λειτουργεί κανονικά το Άγιο Φως. Βέβαια, αυτό είναι η ιστορική αμφισβήτηση. Χριστιανικό πλέον θαύμα. Ναι, στον τάφο του Ιησού της Ιερουσαλήμ. Βέβαια, παραμένει το ερώτημα πώς αυτά να φλέγεται. Εκεί φυσικά κάνω μια τυπική έρευνα πάνω στο θέμα και συνεργαζόμενος με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακαλύπτουμε ότι ένα υλικό έρχεται σαν υποψήφιο του θαύματος και αυτός είναι ο φωσφόρος ο οποίος αυταναφλέγεται. Παρέμεινε βέβαια το ερώτημα, εντάξει αυταναφλέγεται ο φωσφόρος, αλλά πώς μπορεί να του δώσεις χρονοκαθυστέρηση. Και οι χημικοί μου δείξανε τα διάφορα υλικά, ανάλογα με το πόσο ελαιώδης είναι ο διαλύτης του φωσφόρου, ναι, τόσο μπορεί να δώσεις χρονομετάθεση στη συγκεκριμένη αυτανάπλεξη. Αν τη μετρήσεις μια φορά, το συγκεκριμένο μείγμα που έχεις φτιάξει δεν σε προδίδει κάθε φορά, ναι, θα αυταναφλέγεται ακριβώς την ίδια. Οπότε αναλογικά έτσι. Ναι, να το βρίσκεις. Μάλιστα. Πράγμα που έδωσε πλέον το δικαίωμα σε μένα να γραφτεί ένα βιβλίο για το σύνολο των δεδομένων περί του Αγίου Φωτός. Βέβαια, με την θύελα της
τηλεοπτική θύελα που γνώρισα πρόσφατα, γιατί έγιναν περίπου 30 εκπομπές. Εμφανίστηκαν νέα στοιχεία, όπως η κάθετη τοποθέτηση του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, που λέει ο Γιώργος Τζέτζης, ο εκπρόσωπος του. Πρωτοπρεσβύτερος είναι αυτός, κάτι πρωτοπρεσβύτερος. Ναι, το έχω λοιπόν ακούσει. Ναι. Αυτός εξηγεί σε άρθρο του προς την εφημερίδα Βήμα ότι δεν είναι θαύμα, είναι θρύλος. Δεν μπορεί φυσικά να σου πει καταργήστε ότι οτιδήποτε. Ο άνθρωπος δείχνει ότι πρόκειται για θρύλο, το οποίο εκμεταλλεύονται και μάλιστα έχει ενστάσεις ακόμα και για τη μεταφορά του αεροπορικά, σαν να επρόκειτο για αρχηγό κράτους. Και εξηγεί ότι ο χριστιανισμός δεν μπορεί να ηγεί το οποιοδήποτε κράτους ή να θεωρείται οτιδήποτε από αυτό αρχηγός κράτους. Ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία πανανθρώπινη, τουλάχιστον στην αρχική της πρόταση. Δεν μπορεί λοιπόν να εκφράζει, δεν μπορεί να είναι ελληνική θρησκεία. Έτσι, είναι πανανθρώπινη. Δεν μπορεί λοιπόν να δέχεται τιμές αρχηγού κράτους. Εξηγεί μάλιστα μέσα στο άρθρο ότι ο Πατριάρχης ανάβει, γιατί εγώ δεν κάνω αναφορά για το τι συμβαίνει μέσα στο κουβούκλιο, αλλά τολμά και το λέει ο Πατριάρχης, ότι έχουμε επίγνωση και έχουμε και γραπτές πηγές που δείχνουν ότι ο Πατριάρχης εντός του κουβουκλίου ανάβει τις λαμπάδες του από την ακίνητον κανδύλα. Ξεκαθαρίζει λοιπόν τι συμβαίνει μέσα. Εγώ ισχυρίζομαι ότι έξω επιστημονικό το τρόπο και το συλλογισμό έχουμε βρει τρόπο αυτανάφλεξης. Δεν επιμένω καθόλου ότι αυτό συμβαίνει εκεί. Αλλά για έναν σκεπτικιστή, για έναν επιστημονικά σκεπτόμενο άνθρωπο, πάβει το θαύμα. Αν κάποιος παρόλα αυτά θέλει να το αισθάνεται για θαύμα, είναι δικαίωμά του. Επίσης, σε μία σύνδεση που υπήρχε με το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων, ρώτησα εγώ τον εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, Διαζώσης, σε σύνδεση με την εκπομπή. Ναι, το άκουσα αυτό. Ναι. Και το ρώτησα. Λέω, προτρέπετε τους ανθρώπους να πιστεύουν στην ακαΐα του Αγίου Φωτός? Και λέει όχι. Ευθέως απάντησε ο άνθρωπος. Και μάλιστα το ρώτησα, λέω, προτρέπετε τους πιστούς να τοποθετούν το λεγόμενο Άγιο Φως κάτω από τα γένια, τα ρούχα, τα χέρια τους κτλ. Για να αποδείξουν την ακαΐα? Όχι, ήταν η απάντηση. Πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν επίγνωση ότι αν το κάνουν οι πιστοί θα καούν. Και μάλιστα εγώ, χαριτολογώντας, σε αυτούς που τόσο πολύ πιστεύουν πλέον σε αυτό το πράγμα και έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν, ας δοκιμάσουν. Γιατί λένε ότι 33 ολόκληρα λεπτά η φλόγα δεν καίει. Κανένας δεν το έχει δείξει αυτό σε ένα βίντεο. Ας δοκιμάσουν για ένα λεπτό. Ναι, σταθερά. Ναι, να δουν ότι καίει. Άλλωστε ένας συνομιλητής μου κάποτε είπε κάτι πολύ αυτονόητο. Εάν δεν καίει επί 33 λεπτά τα κεριά εκεί, γιατί καίγονται? Γιατί λιώνουν? Αν υποτιθεί ότι είναι ένα περίεργο που λάμπει αλλά δεν καίει, τα κεριά δεν έπρεπε να καίγονται? Ναι, πρέπει να λιώνουν φυσιολογικά, βέβαια. Δηλαδή είναι πέρα από την περιοχή του αυτονόητου, και όποιος θέλει να το θεωρεί θαύμα, είναι δικαίωμά του. Αδικαίωμα και του σκεπτικισμού είναι να ορθώνει ερωτήσεις και να καλεί τους πιστούς να πάρουν θέση. Έτσι. Άρα δηλαδή να φτάσουμε και στην άλλη σας ιδιότητα του μέλους του συνδέσμου των Ελλήνων σκεπτικιστών. Ο σκεπτικισμός βάζει ζητήματα τα οποία δεν μπορεί να αντιληφθεί ο άνθρωπος, ή απλώς του λέει ότι μπορείς να τα αντιληφθείς, απλώς άνοιξε τα μάτια σου? Το μη δογματίζειν και περιπαντός απορρίν είναι η βάση του σκεπτικισμού. Δεν υπάρχει δογματισμός. Έτσι. Εμείς δεχόμεθα οποιαδήποτε αμφισβήτηση, ακόμα και των δικών μας αμφισβητήσεων. Ναι, ναι, ναι. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά θα αναθεωρούσαμε ή θα διορθώναμε μία τοποθέτησή μας εάν προκύψουν νέα δεδομένα. Αρνούμεθα βέβαια να αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν. Είμαστε λίγο πολύ ομπελάς των κατεστημένων πεποιθήσεων.